Ο υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ, σε συνέντευξή του στο NBC, τόνισε μεταξύ άλλων πως η ανεκλεγή σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Παράλληλα ανέφερε πως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, λέγεται ότι εκτροχία σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πέρυσι κατόπιν εντολής τη Ουάσιγκτον, προκειμένου να συνεχιστεί η σύγκρουση. Ο Ρόμπερ Κένεντι Τζούνιο είπε: Όπω γνωρίζουμε τώρα, οι Ρώσοι υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζιλένσκι τον Απρίλιο του 2022, αλλά ο Λευκό Οίκο χρησιμοποίησε τον Μπόρι Τζόνσον για να σαμποτάρει αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούσαμε να είχαμε τερματίσει τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κένεντι, ω αποτέλεσμα του πολέμου, 350.000 Ουκρανοί έχουν ήδη πεθάνει στο πεδίο τη μάχη. Ο πολιτικό εξηγεί: οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να απομακρυνθούν από αυτό το συνεχή πόλεμο που ήταν αναπόσπαστο μέρος της καριέρας του Πρόεδρου Μπάιντεν. Από το 2001 έχουμε εξοδέψει 8-3 εκατομμύρια δολάρια σε άχρηστους πολέμους. Και αυτά τα χρήματα έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες της μεσαίας τάξης.